Γεια σας από το digitallife.gr. Έχουμε μπροστά μας ένα νέο tablet από την ZTE, είναι το S10Q. Είναι ο διάδοχος του γνωστού πλέον bestseller S8Q, αλλά όπως καταλαβαίνετε και όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, με μεγαλύτερη διάσταση οθόνης, στις 10 ίντσες, μεγαλύτερο φυσικά, με διαφορετικό σχεδιασμό και ελαφρώς διαφορετικές δυνατότητες. Το S10Q είναι δεκάρι όπως είπαμε. Αυτό σημαίνει ότι έχει και αυξημένο βάρος, είναι στα 550 γραμμάρια, αλλά σε αυτό συνεισφέρει και η μεγάλη του μπαταρία, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Η κατασκευή είναι πλαστική, σχεδόν εξ ολοκλήρου. Το πίσω μέρος δεν είναι αφαιρούμενο, είναι ματ η υφή του και το πλαστικό έρχεται σε λευκό χρώμα όπως μπορείτε να δείτε. Έχουμε την κάμερα, την έξοδο του ηχείου, ενώ στη μία πλευρά του θα βρείτε όλες τις εισόδους και εξόδους της συσκευής. Τα δύο πλήκτρα, power lock και το back, δεν υπάρχουν πλήκτρα ένταση, είναι στην οθόνη αφής, θα τα δούμε μετά. Audio jack, υποδοχή για microSD κάρτα, ένα pin για reset, μία micro USB, μία mini HDMI και την υποδοχή για τον extra φορτιστή, ο οποίος περιλαμβάνεται στη συσκευασία, δεν είναι micro USB, έχει έξοδο 2A για να μπορεί να φορτίζει τη συσκευή αρκετά γρήγορα. Το S10Q, όπως είπαμε, διαθέτει μόνο δύο πλήκτρα στο πλάι, καθώς τα πλήκτρα της έντασης βρίσκονται εδώ στο κάτω μέρος, ενσωματωμένα στο interface. Μπορείτε να αυξομοιώσετε λοιπόν την ένταση μέσω των πλήκτρων που βρίσκονται εδώ. Τρέχει Android 4.2.2 Jelly Bean και στο εσωτερικό του υπάρχει ένας τετραπύρνος επεξεργαστής MediaTek 1.4 GHz μαζί με 1 GB μνήμης RAM και προσφέρουν αρκετά καλές επιδόσεις στο τάμπλετ, το οποίο δεν παρατηρήσαμε κάπου να υπάρχει πρόβλημα με τις επιδόσεις του, να κολλάει ή οτιδήποτε. Είναι αρκετά καλή και ομαλή γρήγορη λειτουργία του, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η οθόνη είναι 10,1 ιντσών και ανάλυση 1280x800 pixels. Αυτή τη στιγμή την έχουμε στο max της φωτεινότητας, δεν έχει αυτόματη φωτεινότητα. Μπορείτε λοιπόν να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα όπου εσείς θέλετε. Στη μέγιστη είναι αρκετά καλή, βέβαια δεν είναι τρομερή για χρήση υπό ήλιο και γενικά υπό έντονο φωτισμό, αλλά σε γενικές γραμμές θα καλύψει τους χρήστες. Είπαμε για την οθόνη, το είπαμε για το hardware. Το λειτουργικό βέβαια στο Android δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο μέσα και τρομερό από εφαρμογές και ρυθμίσεις. Μπορούμε βέβαια να δούμε εδώ πέρα πως υπάρχει και Bluetooth, ενώ η συσκευή υποστηρίζει και δυνατότητες διαμοιρασμού Ιντερνετ μέσω hotspot. Υποστηρίζει έξοδο HDMI, αφού έχει και την κατάλληλη θύρα και μπορείτε να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Μπορείτε να κάνετε να τραβήξετε screenshot της οθόνης στέλνοντας μερικές ρυθμίσεις σε λειτουργία, μπορεί να γίνει και αυτόματα λοιπόν, ή μπορεί να εμφανίσετε ένα εικονίδιο για screenshot στην status bar για να το κάνετε πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Διαθέτει assisted GPS και όχι κανονικό GPS, οπότε χρειάζεται σύνδεση στο ίντερνετ για να το χρησιμοποιήσετε, αλλά είναι εκεί σαν δυνατότητα. Και επίσης έχει δύο κάμερες, η μία είναι των 2 MP, μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο 720p με πολύ απλό interface, πολύ λίγες οι επιλογές, οι απολύτως απαραίτητες όπως μπορείτε να δείτε. Ενώ η εμπρόστια κάμερα για selfies και βίντεο κλήσεις είναι απλή VGA 0,3 MP. Κλείνουμε με την αυτονομία του ZTE S10Q, το οποίο γενικά μας ικανοποίησε αρκετά σαν συσκευή. Η αυτονομία του οφείλεται στην μπαταρία των 5700 mAh, είναι μια αρκετά μεγάλη μπαταρία. Στην πράξη η κατανάλωση της συσκευής είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα περιμέναμε, οπότε γενικά να περιμένετε γύρω στις 3 με 4 ώρες διαρκούς χρήσης με τη φωτεινότητα σε μια μεγάλη ρύθμιση όμως. Αν ρίξετε τη φωτεινότητα μπορεί να κρατήσει ακόμη περισσότερο. Όσο για τον ήχο που αποδίδεται μέσω του ηχείου, σε γενικές γραμμές είναι σε καλά επίπεδα και θα σας καλύψει. Αυτό είναι το ZTE S10Q. Μπορείτε να το βρείτε μέσω του δικτύου καταστημάτων του ΟΤΕ με τιμή 169,9€ και είναι μια αρκετά καλή συσκευή για όσους ψάχνουν ένα tablet Wi-Fi δεκάρι με καλά χαρακτηριστικά. Θα διαβάσετε και το πλήρες review στο digitallife.gr.